Σοκ προκαλεί ο θάνατος 35χρονου ασθενούς από κορονοϊό στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος και κατέληξε, χωρίς να έχει κανένα υποκείμενο νόσημα. Κάπως έτσι, στους 119 έφτασαν οι νεκροί από κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς δύο ασθενείς άφησαν την τελευταία τους πνοή το πρωί της Τρίτης, 21 Τέταρτα, κάτι που έγινε γνωστό με διαφορά λίγων λεπτών. Μάχη για να κρατηθεί στην ζωή δίνει ο Κιμ Γιονγκ Ουν, για τον έτερο θάνατο, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, είναι ένας 75χρονος άνδρας που νοσηλευόταν από τις 27 Μαρτίου στη ΜΕΦ του νοσοκομείου Ευαγγελισμό Σίγμα και έπασχε και από κολπική μαρμαριγή. Περαστικά κύριε Περικλή, η στιγμή που 79χρονος με κορονοϊό από τη Δαμασκηνιά βγαίνει από τη ΜΕΦ. Συγκινητικές στιγμές σαν και αυτές της προηγούμενης εβδομάδας στο Θριάσιο, όταν ένας ασθενής βγήκε αλφα από μονάδα εντατικής θεραπείας, βίωσαν το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα και στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη όταν ένας 79χρονος εξήλθε από τη ΜΕΘ κάνοντας γιατρούς και νοσηλευτές να ξεσπίουν σε χειροκροτήματα. Άντε κύριε Περικλή περαστικά, ακούγεται να φωνάζουν, πλέον ο κύριος Περικλής νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι ο 79χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο από τη Δαμασκηνιά, χωριό το οποίο βρισκόταν σε καραντίνα, το πρώτο χωριό στην Ελλάδα που μπήκε σε καραντίνα λόγω κορονοϊού. Για δεύτερος ανέστη έκανε λόγο η σύζυγος του μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open TV όταν έμαθε τα ευχάριστα από τους συγγενείς. Την ίδια ώρα, βέβαια, η μάχη των εργαζομένων στη ΜΕΘ συνεχίζεται καθώς το διπλανό κρεβάτι από τον 79χρονο νοσηλεύεται διασωληνωμένος από το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ένας 35χρονος με πνευμονία λόγω κάπα ορονοϊού. Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο στο athensmagazine.gr, Font J και Melbudavtsa με 9 0 8 Vakhivilm DB21 Lesi 5 J B20 Bo 50 Zudir B24 Vim σε 9 Nabe 9 J Takhivim J 4 8 L 3 J και Melbud 4 8 Z 2 Kvuf 4 Psiki Simkikil Wulibs Bikemeth 0 AW 9 Ulibu Psi 0 MD U 5 Oxo Psi 2 P 4 D 3 K 4 AG 5 Kim Kikil Psi Pisax 0 Luz 2 Lumi 0 Wuz DJ 4 Edzel 4 Desikulob 1 Z Zaif 0 Y IS 1 3 OR 0 AD 0 INTAG 4 IM KIKIL GULAG DOT 0 IM GMUI 4 8 L 2 DB 21 LEC 1 GUBIF 5 ZD XICIN. Κορονοϊός, σε ποια γειτονική μας χώρα χαλαρώνουν τα μέτρα από σήμερα, 21 Απριλίου. Αλλάζει σιγά σιγά σελίδα στον εφιάλτη του κορονοϊού γειτονική μας χώρα, η οποία από σήμερα χαλαρώνει τα μέτρα της. Συγκεκριμένα στη Σερβία επιβεβαιώθηκαν 312 νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο ανεβάζοντας στους 6.630 τον συνολικό αριθμό των προσβληθέντων από κορονοϊό. Τρεις ασθενείς απεβίωσαν και έτσι ο αριθμός των θυμάτων του φωνικού ιού έφτασε στους 125. Στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 3.703 ασθενείς εκ των οποίων οι 108 είναι διασωληνωμένοι. Η κυβέρνηση αποφάσισε χτες Δευτέρα τη χαλάρωση των μέτρων περιορισμού, σε αντίθεση με την Ελλάδα που παραμένει ερωτηματικό το πότε. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, από σήμερα Τρίτη θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές αγορές, τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα καθαριστήρια, υποδηματοποιία και τα εμπορικά καταστήματα οικοδομικών υλικών. Πυρδιβίλς 0 Ιβ, Γιπτσας 0 Ιβ, Γουμπλε 9 Ιγιου 5 Ουσκ Σιπτζοντζεκ και 8 Σι 2 Νάγιαξ Μπι 0 Αιβζου 5 Τζίνις 0 Ιλι 9 Βουάιου Γλυκκιλμ Διβιπ 2 Τζι 5 Μπέμερ Παϊ 2 Εφ 0 9 Ουλμ Νιβιπς 9 Βουάιου Γλυκκ Βαμπιουρτιν Λαν Μπι 29 Μπάτζε 1 Μιζου Μπι 2 Νάγιαξ Μπι 0 Πεταγραμμάρια 0 Ξέτλιπ Διλμπανκ Τζέι 0 Ονς Βι 9 Τζέμεξ Παμπιμ Βιφτ Γου 9 Ιο Κλικ 0 Τακ 0 Γλούσιπ Γιπτσας 0 Ιγιου Τιν Λαν Μπι 29 Ναβγιτ Κιο Γικαγιν 0 Γου Κλίψαξ Νουμπιφ 5 Ουμλαβ Γλούζ 1 Ιμπε 9 Τζα 3
0 άντο με την κουέρτο λουναχιού 6 μίτζεφ τζιτιογικά γιγρουτζετικ τη 2 έξου 50 ψίτζι ζεναγούδου ιτζνι 0 ιχ 0 έμζου 3 μάντουν συνσιαγγίκα γιχ 0 γουάι εσένα τσι 1 ζε 90 ψίτζουν σκιουτ 2 ή 4 8 ελ 2 λουτ 4 ναγζι 3 τζετσκιου συντίκιου ιουρτιν λαν β 29 μπάτζεπ β 3 ο 5 κιλοβίτ 3 κα ιουρτιν λαν β 29 ναβγου φούγου 10 πλεμπένα σι 2 γο 30 πόου 0 και ύπηση 9 ζη 3 τζετσκιου συνσικιου και η τζε ύπηση 9 κάξι συν. Ο χρόνος ελεύθερης κυκλοφορίας στις καθημερινές παρατείνεται για μία ώρα δηλαδή, θα λήγει στις 6 η ώρα το απόγευμα και όχι στις 5 όπως ήταν μέχρι σήμερα. Οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, στους οποίους απαγορεύεται εδώ και ένα μήνα να εξέλθουν της οικίας ταφούς, από αύριο θα μπορούν, 3 φορές την εβδομάδα, να κάνουν έναν περίπατο διάρκειας μισής ώρας από μικρόν με τόνο της 6 η ώρα το απόγευμα και μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, σε απόσταση μέχρι 600 μέτρα από την κατοικία τους. Η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων αποφασίστηκε διότι παρατηρείται εξασθένιση της μεταδοτικότητας ταφού ιού, ενώ ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν εξιτήριο, σε ημερήσια βάση, ξεπέρασε τον αριθμό των προσβληθέντων από τον COVID-19.